μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς έρωτα. Είναι, και αν μπορέσει να ζήσει, θα είναι ένας δυστυχής άνθρωπος. Δεν παρθενεύει κανείς γιατί δεν έχει ερωτική φύση, αλλά γιατί έχει την πλέον ερωτική φύση. Γιατί βρίσκει τον πραγματικό έρασι, τον Χριστό. Δεν πηγαίνεις στο μοναστήρι ή παρθενεύεις γιατί είσαι ανέραστος, αλλά γιατί έχεις ερωτική πληρότητα. Και δεν μπορείς με τα λίγα. Θες τα πάντα. Κάποτε στη θεολογία πριν δεκαετίες είχε ένα σύνθημα, είχε την αρχική. Τα θέλω όλα και δεν δίνω τίποτα. Αυτό είναι η παρθενία. Τα θέλω και δεν δίνω τίποτα. Ακούτε λίγο περίεργα. Με την έννοια ότι θέλω την πραγματική ζωή, τον πραγματικό έρωτα. Και μόνο έτσι μπορώ και μπορώ να πολεμήσω τα ένστικτά μου και τα πάθη μου και να παρθενεύω. Χωρίς έρωτα δεν πολεμώ τίποτα. Χωρίς έρωτα, Θεού, αν πολεμήσω τα πάθη μου, θα γίνω ένας ψυχαναγκαστικός, ένας νευρωτικός άνθρωπος. Βεβαίως, ο κάθε ένας που παρθενεύει έχει βρει αυτόν τον έρωτα, ελάχιστη. Αλλά όμως τον ζητάς, τον ψάχνεις, πορεύεσαι. Βρίσκεις στοιχεία αυτής της αγάπης που σε γεμίζουν. Ένα ερωτικό γεγονός τι είναι, η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να σταθεί παρθενία χωρίς Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η ένωση με τον Χριστό. Γεμίζεις τα πάντα. Καταπάβουν τα πάθη, τα σαρκικά, γιατί έχεις βρει την πληρότητα μέσα σου. Άλλος ερώτας είναι η σχέση με τους ανθρώπους μέσα στο λειτουργικό γεγονός, εν Χριστώ δηλαδή. Γίνεται κι άλλος πρόσωπο, τον αγαπάς. Δεν πολεμώνται τα πάθη καταργώντας τα, αλλά μεταποιώντας τα, φιλτράροντάς τα. Επόμενα, αυτό η ερωτική φύση του ανθρώπου φιλτράρεται εν Χριστώ και γίνεται αγάπη προς τον Χριστό και διακονία προς τους ανθρώπους. Και ζεις και χαίρεσαι και αναπαύεσαι και αναπαύεσαι και άλλους ανθρώπους. Βεβαίως δεν είναι τόσο τα πράγματα απλά ή τόσο, ας το πούμε, εξαδενικευμένα, αλλά έχεις την κατεύθυνση. Πέφτεις εικόνες, αλλά σιγά σιγά είσαι εκεί προσανατολισμένος και στο βάθος οριμάζεις μέσα σου και αποκτάς μια σοφία πνευματική μέσα από τις πτώσεις και τις αναστήσεις, έτσι.